Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Κατερίνα παριστάνει το θύμα στην οικογένεια Στεφανέα, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις καταχρήσεις και τα ναρκωτικά. Το κόλπο της Αλκμίνης ενοχλεί πολύ την Ισμήνη, και η Μυρτάλη παίρνει το μέρος της. Η Κατερίνα παίρνει τηλέφωνο έναν συνεργάτη της και του λέει να απαγάγουν το μωρό της Βασιλικής για να ζητήσουν λυτρά. Ο Γιώργης και η Ιουλία αποφασίζουν να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία στο γάμο τους. Όλο και περισσότεροι καταθέτουν χρήματα για την Κατερίνα αγνοώντας ότι πρόκειται για παγίδα. Ο Άρης πετυχαίνει την Κατερίνα στο καφενείο και της μιλάει, ενώ εκείνη προσποιείται ότι δεν τον γνωρίζει. Ο Στάθης θυμώνει με την Εύα όταν ανακαλύπτει ένα ψέμα της. Η σχέση τους ισορροπήσεται εντωμένο σκηνή και το ζευγάρι είναι ένα βήμα πριν από το χωρισμό. Η Ευτυχία αγνοεί ότι τελικά ο Γιώργης και η Ιουλία αποφασίζουν να δώσουν ακόμα μία ευκαιρία στο γάμο τους. Σύντομα τα χαρμόσυνα νέα διαδίδονται, και όταν η Άννα μαθαίνει για την επανασύνδεση του ζευγαρίου, ενημερώνει την κολλητή της την Ευτυχία. Η τελευταία χάνει την γη κάτω από τα πόδια της, καθώς είχε αρχίσει να κάνει όνειρα ότι θα προχωρήσει η σχέση της με τον Κουράκο. Την ίδια στιγμή το ζευγάρι, ο Κουράκος και η Ιουλία, παλεύει να βρει τα πατήματα του αλλά η αμηχανία είναι έκδηλη γιατί τόσο καιρό που ήταν χωριά απομακρύνθηκαν πολύ. Ο Θανάσης χειρίζεται τα χαρτιά για το μπαρ, είναι έτοιμα και βάζει την αρετή να του υπογράψει, χωρίς καν εκείνη να διαβάσει το συμβόλαιο. Η Χάιδο συνεχίζει τον αγώνα της για την Κατερίνα αλλά ο Λυκούργος πει ο καχύποπτος της εφιστά την προσοχή. Ο Άρης έχει υποψίες για την Κατερίνα, ενώ ταυτόχρονα η Μαρίνα παρατηρεί πως η Κατερίνα φέρεται περίεργα και φλερτάρει με τον Αλέξη. Ο Δημοσθένης συζητά με τους υπόλοιπους για τον προεκλογικό του πρόγραμμα, και η πρώτη σύγκρουση με τον Στάθη δεν θα αργήσει να έρθει. Ο Θανάσης προσπαθεί να αποσπάσει χρήματα και από την Αναστασία, παριστάνοντας της τον ερωτευμένο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.